Εξειδικευμένη σειρά συμβουλευτικών και χρηματοδοτικών λύσεων με αιχμή τη θερμοκηπιακή γεωργία παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς. Για το θέμα θα συζητήσουμε με τον κύριο Γιάννη Χανιωτάκη. Είναι ο Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, κύριε Χανιωτάκη. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, είστε εδώ για να μας δώσετε τα φώτα σας για ένα θέμα το οποίο πραγματικά ενδιαφέρει πάρα πολύ στη δημόσια σφαίρα, διότι συζητάμε πολύ συχνά πως η θερμοκηπιακή γεωργία είναι η απάντηση στην κλιματική κρίση ουσιαστικά. Επιτρέψτε μου να πω καταρχήν ότι ως Πειραιώς ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ για τον αγροτικό τομέα εδώ και χρόνια. Και είναι η στρατηγική μας επιλογή να τον στηρίξουμε. Μέσα στο πλαίσιο αυτό έχουμε μια πολυμελή ομάδα όπου πέραν της διαμόρφωσης σύγχρονων χρηματοδοτικών λύσεων παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην αγορά. Και ήταν ακριβώς αυτό που αναφέρατε, δηλαδή το πώς οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες δίνουν απάντηση σε όλα τα αιτήματα για ένα σύγχρονο αγροτικό τομέα. Βιωσιμότητα, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, ανθεκτικότητα, εξασφάλιση επισιτιστικής επάρκειας. Άρα γι' αυτό και το εξειδικευμένο ενδιαφέρον μας αυτή την περίοδο για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Υπάρχει και δεκαπλάσια απόδοση, αν δεν κάνω λάθος, σε σχέση με τις συμβατικές καλλιέργειες, είναι έτσι? Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι ανάλογα με την τεχνολογία, όντως μπορεί να υπάρξει το 1/10 της χρήσης του νερού για την παραγωγή των προϊόντων και μάλιστα να μην παραχθούν οι ίδιες ποσότητες προϊόντων, αλλά δεκαπλάσιες. Άρα πολύ περισσότερο προϊόν με πολύ λιγότερους φυσικούς πόρους και πολύ περισσότερο το νερό που απασχολεί πάρα πολύ τους παραγωγούς στην Κρήτη. Λοιπόν, γιατί λοιπόν η Πειραιώς θέτει ως έναν από τους στρατηγικούς στόχους την ποιοτική αναβάθμιση των θερμοκηπίων? Βλέπουμε τη διεθνή αγορά και κυρίως σαν αγορά κατανάλωσης στην Ευρωπαϊκή. Τι παρατηρούμε? Βλέπουμε ότι χώρες που ξεκίνησαν πολύ πίσω από την Ελλάδα. Να θυμίσω ότι η Κρήτη ήταν πρωτοπόρος στο κομμάτι των θερμοκηπίων τη δεκαετία του 70. Έχουν βγει μπροστά, αξιοποιούν θετικά τις αλλαγές της κλιματικής κρίσης και συγχρόνως αξιοποιούν την τεχνολογία. Με αποτέλεσμα να μπορούν να εμφανίζονται στις αγορές και μάλιστα να μας εξάγουν προϊόντα. Αντίστοιχα, πέραν των βόρειο-ευρωπαϊκών χωρών, μια τέτοια χώρα είναι η Πολωνία, βλέπουμε ότι χώρες όπως η Τουρκία μέσα στην τελευταία δεκαετία έχουν δεκαπλασιάσει τις εκτάσεις και μάλιστα με μια πολύ ξεκάθαρη εξαγωγική στρατηγική. Γνωρίζουμε ότι στις εισαγωγές κηπευτικών το καλοκαίρι στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλές ντομάτες για παράδειγμα από την Τουρκία. Άρα η επάρκεια στις κρίσιμες καταναλωτικές περιόδους αλλά και η ανάγκη για εξωστρέφεια νομίζουμε ότι πρέπει να στηριχθεί. Και η Ελλάδα διαθέτει έτσι κι αλλιώς όλες τις προϋποθέσεις για αυτή την περαιτέρω ανάπτυξη που μόλις περιγράψατε. Η στήριξή σας λοιπόν ως τράπεζα πού εστιάζει? Η στήριξή μας εστιάζει σε δύο μεγάλους πυλώνες. Ο ένας είναι ο χρηματοδοτικός, όπου εκεί προσπαθούμε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν οι παραγωγοί της χώρας μας όλες τις επιχορηγήσεις, ευρωπαϊκές και εθνικές, από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης μέσω των σχεδίων βελτίωσης, από τον αναπτυξιακό νόμο, από το Ταμείο Ανάκαμψης, με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να είναι εφικτή η υλοποίηση των επενδύσεων. Από την άλλη πλευρά προσπαθούμε να έχουμε σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία για κάποιον ο οποίος δεν θέλει να περιμένει την επιχορήγηση, αλλά θέλει να προχωρήσει στον εξυγχρονισμό της μονάδας του ή και στην επέκτασή του. Δεν μας απασχολεί το ύψος της επένδυσης. Μπορεί να είναι μια μικρή επένδυση, 20-25 χιλιάδων ευρώ, για παράδειγμα, για την εγκατάσταση υδροκεφαλών υδροπονίας. Ή μπορεί να είναι ένας ψυχτικός θάλαμος ή μια πολύ μεγαλύτερη επένδυση. Έχουμε χρηματοδοτικά εργαλεία, αξιοποιούμε όλες τις συνεργασίες που έχουμε και με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και με το Διεθνές Ευρωπαϊκό, και με το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο προκειμένου να προσφέρουμε ανταγωνιστικά προϊόντα. Ο δεύτερος πυλώνας είναι το κομμάτι το συμβουλευτικό. Άρα πέραν του χρηματοδοτικού που είναι το προφανές θα έλεγα για μια τράπεζα, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να μπορέσουμε να συμβουλέψουμε τους παραγωγούς πάλι σε δύο επίπεδα. Πώς θα κάνουν σωστή χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων για αποτελεσματικές επενδύσεις και δεύτερον μέσα από ένα ψύχρεμο βλέμμα να μπορέσουμε να τους πούμε κατά πόσον η επιχειρηματική τους ιδέα μέσα από το business plan που έχουν υποβάλει είναι βιώσιμη. Η στήριξη αυτή αφορά αγρότες και επιχειρήσεις που ήδη δραστηριοποιούνται σε αυτό το πεδίο ή και όσους θέλουν να μπουν τώρα σε αυτό? Είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας.
Προφανώς αφορά αυτούς οι οποίοι είναι ήδη μέσα στο χώρο, γιατί βλέπουμε ότι γίνονται προσπάθειες και εξυγχρονισμού και επέκτασης προκειμένου είτε να κατακτήσουν ένα βιώσιμο μέγεθος, είτε και να μπορέσουν να αναπτυχθούν περαιτέρω. Όμως βλέπουμε αρκετά νέα παιδιά αυτή την περίοδο μέσω των σχεδίων βελτίωσης, οι οποίοι προσπαθούν να μπουν στο χώρο, βλέπουν ευκαιρίες, είναι διατεθειμένοι να δοκιμάσουν καινοτομίες και θέλουμε να στηρίξουμε παράλληλα και αυτούς. Μάλιστα, υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι οι προϋποθέσεις που ισχύουν σε κάθε δανεισμό. Βέβαια, ειδικά για τους νέους αγρότες, επειδή έχουμε μια εξαιρετική ευαισθησία στο πώς θα συμβάλλουμε στην ηλικιακή ανανέωση των ασχολούμενων στον αγροτικό τομέα, πρόβλημα που δεν είναι ελληνικό μόνο, αλλά είναι και ευρωπαϊκό, έχουμε ειδικές πολιτικές ώστε αυτή η πρόσβαση στη χρηματοδότηση να είναι πολύ, πολύ πιο εύκολη από ό,τι θα ήταν υπό άλλες συνθήκες. Μάλιστα. Λοιπόν, και νομίζω ότι ήδη το ενδιαφέρον είναι ζωηρό. Αυτό διαπιστώθηκε και σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα στο Ηράκλειο, στο ξενοδοχείο Ατλαντή συγκεκριμένα. Παρακαλώ να δούμε τα σχετικά πλάνα. Ήταν, θα πω εγώ, μια ολοκληρωμένη παρουσίαση για τις επενδύσεις στη γεωργία του αύριο. Είχε πληροφορίες για τη θρέψη των θερμοκηπίων και τον έλεγχο του περιβάλλοντος, για την ενεργειακή αυτονομία, για την κυκλική οικονομία στα θερμοκήπια, το υδροπονικό θερμοκήπιο ως επιχείρηση και φυσικά θέματα που αφορούν τη χρηματοδότηση. Πάρα πολύ βασικό και αυτό. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα λοιπόν που προσφέρει λύσεις στους αγρότες και στις αγροτικές επιχειρήσεις. Είπαμε σε όσους δραστηριοποιούνται σε αυτό το πεδίο, αλλά και σε όσους θέλουν να μπουν και να δραστηριοποιηθούν, κυρίως και σε ό,τι αφορά τους νέους αγρότες. Λοιπόν, δεν ξέρω, κλείνοντας, κύριε Χανιωτάκη, αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο για τον κόσμο που μας παρακολουθεί και ενδιαφέρεται ενδεχομένως. Εμείς αυτό που θα θέλαμε να πούμε είναι ότι δηλώνουμε σταθερά παρόντες δίπλα στους παραγωγούς, δίπλα σε αυτούς που δημιουργούν προστιθέμενη αξία μέσα από τον πρωτογενή τομέα, αλλά και όχι μόνο σε αυτούς. Θεωρούμε ότι μέσα από την ομαλή λειτουργία του πρωτογενή τομέα επωφελούνται πολλαπλοί κλάδοι. Οι μεταφορές, τα καταστήματα γεωργικών εφοδίων, τα καταστήματα εμπορίας γεωργικού εξοπλισμού και ούτω καθεξής. Άρα μας ενδιαφέρει η στήριξη να είναι ολόπλευρη σε όλο αυτό που εμείς δεν λέμε απλά τομέα, αλλά οικονομικό οικοσύστημα. Και θεωρούμε ότι όταν στηρίξουμε αυτό το οικονομικό οικοσύστημα, στηρίζουμε και την τοπική και την εθνική οικονομία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.